πολλά θέματα, με ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον τους περιφερειακούς και αρθρογλαστικούς όρους στα παιδιά. Η ορθή διάγνωση των νευροπλαστικών όρων στα παιδιά αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ορθή θεραπεία των ασθενών. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τα ιστολογικά εγκλήματα του νευροπλάσματος θα πρέπει πάντοτε να συσχετίζονται με την κλινική εικόνα και κυρίως με την ηλικία του παιδιού και τα ακτινολογικά χαρακτηριστικά της αλλίωσης. Τα εγκλήματά μας τα μορφολογικά θα πρέπει επίσης να επιβεβαιώνονται με τα εγκλήματα της αναστοχημίας, η οποία είναι μια ιδιαίτερα εύχριστη μέθοδος και χρησιμοποιείται στην καθημέρα πράξη. Τα τελευταία βέβαια χρόνια συνέβαλε πάρα πολύ στην ορθή διάγνωση και στην ταξινόμηση των περιφερειακών νευροπλαστικών όρων στα παιδιά, η μοριακή βιολογία, με τις γνωστές μεθόδους της, την PCR, την RT-PCR, το φθορίζοντα in situ βυθισμό, τη μέθοδο του Next Generation Sequencing και τις μεθόδους γονιδιακής έκφρασης. Οι περιφερειακοί νευροπλαστικοί όροι αποτελούν τα τρίτα κατά σειρά συχνότητα κακοήθη νεοπλάσματα στα παιδιά, αλλά τα πρώτα κατά σειρά συχνότητα νεοπλάσματα κατά το πρώτο έτος της ζωής. Το νευροπλάστημα είναι ιστορικός τύπος αυτών και δεν είναι ταυτόσιμο ζώο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες διαγνώσκονται 500 έως 600 περιπτώσεις περιφερειακών νευροπλαστικών όρων το χρόνο. Το 90% αυτών των ασθενών είναι ηλικίες μικρότερες των 5 χρόνων και το 40% αυτών είναι ηλικίες μικρότερες των 2 χρόνων. Γιατί οι περιφερειακοί νευροπλαστικοί όρκοι στην πραγματικότητα είναι όρκοι μικρών παιδιών. Έχουν επίσης μια αυξημένη συχνότητα στα αγόρια. Η προέλευσή του είναι από την επινεφρυντική συμπαθητική οδό της νευρικής ακτινολογίας και φαίνεται ότι προκύπτουν από την νευροπλασματική εκτροπή προδρόμων κυττάρων λόγω διαταραχών τόσο γενετικών όσο βέβαια και επιγενετικών. Η εντόπιση των περιφερειακών νευροπλαστικών όρων αντικατοπτρίζει τη μετανάστευση των κυττάρων της νευρικής ακτινολογίας κατά τη διάρκεια της νευρικής περίοδου. Έτσι λοιπόν το 40% αυτών εντοπίζεται στην ηλική μοίρα των επινεφρυδίων και τα υπόλοιπα στα περιφερειακά γάνγλια, το 25% στα ενδοκυλιακά, το 15% στα θωρακικά, το 3-5% στα συμπαθητικά αυγενικά. Σε ένα 7% των περιπτώσεων των ασθενών αυτών δεν είναι δυνατόν να βρούμε την πρωτοπαθή αισθήμα. Έχουμε μια εκτεταμένη μεταστατική νόσο και παρόλο την προσπάθεια τόσο την γλυκοσβεστηριακή και κυρίως την επικροτηστική, πολλές φορές η πρωτοπαθή αισθήμα του περιφερειακού αυτού νευροπλαστικού όρου δεν αναδεικνύεται. Η δε κλινική εικόνα με την οποία ουσιαστικά προσέρχεται το παιδί έχει μια απόλυτη συσχέτιση με την εντόπιση του νεοπλάσματος. Τι ζητάμε τώρα από τον παθογονατόμο όσον αφορά τους περιφερειακούς νευροπλαστικούς όρους σε ένα παιδί? Πρώτον, πρέπει ο παθογονατόμος να καθορίσει τον ιστολογικό τύπο του νεοπλάσματος σύμφωνα με τις διεθνείς ταξινομήσεις, που είναι η IMC και βασίζεται βέβαια στις ταξινόμησεις του συμβάντος. Αυτό γίνεται βάσει δύο παραμέτρων. Το πρώτο είναι το ποσοστό ανάπτυξης του σβάν στρώματος και το δεύτερο η διαφοροποίηση του νευροπλαστικού στοιχείου. Βάσει λοιπόν αυτών των δύο παραμέτρων, διακρίνουμε τους περιφερειακούς νευροπλαστικούς όρους στο νευροβλάστομα, στο γάγγλιο νευροβλάστομα και στο παγκλειονεύρωμα. Αφού λοιπόν καθορίσουμε τον τύπο του όρου, το επόμενο βήμα είναι να προσδιοριστεί ο μητωτικός περιορισμός, δηλαδή η μητός και η καρυοριξία στα μητωτικά σωμάτια, πάντοτε στο νευροβλαστικό βέβαια στοιχείο, είτε ως αμυγές νευροβλάστομα, είτε ως νευροβλαστικό στοιχείο του πάκλειου νευροβλαστώματος. Και διακρίνουμε αυτόν τον μητωτικό καρυοριστικό δείκτη σε χαμηλό, ενδιάμεσο και υψηλό. Έχοντας λοιπόν αυτά τα στοιχεία τα οποία προσδιορίσουμε, θα πρέπει να εντάξουμε τον νεόπλασμα στην κατηγορία με ευνοϊκή ή μη ευνοϊκή ιστολογία, βάσει βέβαια της ηλικίας του παιδιού. Απαραίτητη επίσης είναι η αναζήτηση γενετικών αναμαλιών, που θέλω να θυμόσαστε ότι είναι οι εξής τέσσερις, η επάυξηση, η επέκταση του γονιδίου ερμικ, η απώλεια γενετικού υλικού από το βραχή σκέλος του χρωμοσώματος 1, απώλεια γενετικού υλικού από το 11Q και προσθήκη γενετικού υλικού στο 17, δηλαδή στο μακρό σκέλος του χρωμοσώματος 17, διότι αυτές οι γενετικές ανομαλίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για να καθορίσουν τη θεραπεία του παιδιού και την πρόγνωση. Η διάγνωση ενός περιφερειακού νευροπλαστικού όρου είναι ασφαλώς απόλυτα εφικτή στη χειρουργική βιοψία του νεοπλάσματος. Σε βιοψίες τώρα διαμελώνης υπάρχουν διαγνωστικοί περιορισμοί για τον λόγο ότι πολλές φορές οι όροι όταν είναι ιδιαίτερα επιμελητές δεν αντιπροσωπεύονται στο περιορισμένο βιοπτικό υλικό. Με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα για την ακριβή ιστολογική τυποποίηση του νεοπλάσματος και να μην έχουμε επαρκές υλικό για να
μπορέσουμε να επιδείχνουμε μια ακριβή και πλήρη γενετική ανάλυση. Απαραίτητη επίσης είναι η λήψη του παρασκευάσματος, δηλαδή του νεοπλάσματος στο παθογενειατομικό εργαστήριο, χωρίς ορμόνα. Άρα λοιπόν πρέπει εστός να παραλαμβάνει τον απόφυτο. Και αυτό διότι διαθέτουμε ουσιαστικά αυτό το νεοπλάσμα σε διάφορες τομές και λαμβάνουμε και τα λογικά εντυπώματα όταν λέω ότι διαχειριζόμαστε χειρουργική βιοψία. Και επί αυτών των κυταρολογικών εντυπωμάτων μπορούμε κάλλιστα να εφαρμόσουμε τη μέθοδο του φθορίζοντος εξίδου πληθυσμού για να αναδείξουμε τις γενετικές αναμαλίες που σας προανέφερα. Καταψύγουμε επίσης και ένα μικρό κομμάτι του ιστού στους 1,75 βαθμούς Κελσίου. Το θελανατόμα συμβάλλει επίσης και στη σταδιοποίηση βασικά ενός νευροπλαστώματος, διαχειριζόμενος την οστιμιλική βιοψία με τον ασθενή, διότι μπορεί να ελέγξει αν υπάρχει μεταστατική διήθηση του νεοπλάσματος στο μυαλό των ιστών, και επίσης να καθορίσει την θεραπευτική ανταπόκριση και την πρόγνωση όταν βέβαια έχει προηγηθεί η θεραπεία για να δει αν στην πραγματικότητα η αρχική μεταστατική δίδυση έχει ελαττωθεί ή όχι. Άρα λοιπόν βάσει του ποσοστού του σβάνη στρωματικού στοιχείου, είναι δηλαδή πάνω από 50 ή κάτω από 50% του συνόλου όγκου που διαχειριζόμαστε, διακρίνουμε τους περιφερειακούς νευροπλαστικούς όγκους σε εκείνους που το σβάν στρώμα είναι πάνω από 50-90% και τότε αυτοί ονομάζονται περιφερειακή νευροπλαστική όγκη με επικράτηση του στρώματος και σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται το μακρονευροπλάστημα. Υπάρχουν η δεύτερη κατηγορία, είναι εκείνη στις οποίες το στρώμα είναι πάνω από 50% και τους ονομάζουμε περιφερειακούς νευροπλαστικούς όγκους πλούσιους σε στρώμα και σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται το ζώδες μακρονευροπλάστημα και το ανάμεικτο μακρονευροπλάστημα. Και στα νεοπλάσματα εκεί που το στρώμα είναι μικρότερο από 50% του συνολικού όγκου που διαχειριζόμαστε, τότε βέβαια μιλάμε για το αμυγές νευροπλάστημα. Αφού λοιπόν καθορίσουμε τον ιστολογικό τύπο του περιφερειακού νευροπλαστικού όγκου, θα πρέπει στο νευροπλαστικό στοιχείο, είτε σαν αμυγές νευροπλάστημα, είτε σαν νευροπλαστικό στοιχείο του οζόντου νευροπλαστώματος, να προσδιορίσουμε το βαθμό διαφοροποίησης και να το διακρίνουμε σε αδιαφοροποίητο, σε χαμηλής διαφοροποίησης και σε διαφοροποιούμενο. Πάντοτε θέλω να θυμόσαστε ότι το νευροπλάστημα γενικώς είναι ένας κυταροβληθής όγκος και στο αδιαφοροποίητο δεν αναγνωρίζεται σαφώς άνυφο νευρομυδιακό υλικό που είναι αυτές οι λευκάζουσες άνυφες περιοχές που βλέπετε σε αυτήν την διαφάνεια. Έτσι λοιπόν, όταν διαχειριζόμαστε ένα αδιαφοροποίητο βασικά νευροπλάστημα, τότε χρειάζονται συμπληρωματικές διαγνωστικές μέθοδοι για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στην ορθή διάγνωση και να διαγνώσουμε αυτό από άλλα αυτοεπιπλοκυταρικά νευροπλάσματα, το οποίο το μιμούνται. Και βέβαια η πιο εύκολη μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσουμε αμυσοστοιχημικούς δείκτες. Όσον αφορά τώρα το χαμηλής διαφοροποίησης νευροπλάστημα, η μορφολογική διάγνωσή του είναι εφικτή, διότι έχει αυτό το χαρακτηριστικό το άνυφο νευρομυδιακό υλικό. Έχει αυτές τις ροζέτες νευροπλαστικού τύπου, που λέγονται ροζέτες τύπου Pomerite, δεν έχουν αυλό, έχουν στο κέντρο τους αυτό το άνυφο νευρομυδιακό υλικό και τα νεοπλασματικά κύτταρα διατάσσονται γύρω από αυτή την περιοχή και έχει ένα ποσοστό διαφοροποιούμενων νευροπλαστών, μικρότερο του 5%, δηλαδή κυττάρων, που έχουν ιοζυνόφιλο κυταρόπλασμα και πυρήνα στο ένα άκρο του κυττάρου με πυρήνη. Στο διαφοροποιούμενο τώρα νευροπλάστημα έχουμε άφθονο νευρομυδιακό υλικό και οι διαφοροποιούμενοι νευροπλάστες είναι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%. Αφού προσδιορίσαμε λοιπόν τον βαθμό διαφοροποίησης του νευροπλαστικού στοιχείου, θα πρέπει να προσδιορίσουμε το μητωτικό περιληπτικό δείκτη, δηλαδή αριθμό μητώσεων καλλιεργητικών και καλλιεργησιών, δηλαδή αποκτωτικών σωματείων σε ένα σύνολο 5.000 νευροπλαστικών κυττάρων. Το δείκτης αυτός διακρίνεται σε χαμηλό, όταν έχουμε λιγότερες από 100 μητώσεις καλλιεργησίες, ενδιάμεσο, όταν έχουμε 100 έως 200 μητώσεις καλλιεργησίες και υψηλό, όταν στην πραγματικότητα οι μητώσεις καλλιεργησίες ξεπερνούν τα 200. Σε ένα 30% τώρα των νευροπλαστωμάτων αδιαφοροποιείται και χαμηλής διαφοροποίησης, ο πυρήνας των νευροπλαστών έχει ένα χαρακτηριστικό πυρήνα. Γι' αυτό βέβαια σχετίζεται με επάρξη των γονιδίων ΕΜΙΚ ή ΣΕΜΙΚ και υπερέκφραξη των συστήκων πρωτεϊνών. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται και το μέγαλο κυταρικό νευροπλάστομα, το οποίο χαρακτηρίζεται από ικανή πολυμορφία και πάλι από ένα πυρήνα μεγέθη με σαφές πυρήνο. Τώρα, όσον αφορά για το γάγκρο νευροπλάστομα,
διάστομα, είπαμε ότι είναι ένας όγκος πλούσιος στο στρώμα, διότι το στρώμα, το στρωματικό σβάστηκλο, είναι πάνω από 50% του όγκου. Και σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται το ανάμεικτο μακροβλάστομα και το ζώδεσμα μακροβλάστομα. Στο ανάμεικτο μακροβλάστομα υπάρχουν μικροσκοπικές αιστείες νευροβλαστώματος σε ένα εκτεταμένο σβάν στρώμα που είναι πάνω από 50%. Μακροσκοπικά στο ανάμεικτο μακροβλάστομα δεν έχουμε όγκους. Οι αιστείες αυτές του νευροβλαστικού στοιχείου αποτελούνται από νευροειδιακό υλικό και από νευροβλάστες ποικίλου διαφοροποίηση. Στο ζώδιο νευροβλάστομα, μακροσκοπικά έχουμε εμφανείς όσους, που αποτελούνται πάντοτε από νευροβλαστικό στοιχείο ποικίλου διαφοροποίηση. Και αυτοί οι όσοι του νευροβλαστικού στοιχείου συνεπάρχουν με γάγκλιο νευροβλάστομα ανάμεικτο ή γάγκλιο νεύρο. Το δε ποσοστό των ενδομικών στοιχείων ποικίλει στους διάφορους όρους. Η όλη τώρα του νευροβλαστικού στοιχείου συνήθως είναι αιμορραγική και νευρωτική. Το γαγκλιονεύρωμα είναι όγκος το οποίο έχουμε επικράτηση του στόματος, δηλαδή σβάνει κύτταρα πάνω από 50 έως 90%. Αποτελείται καθυπερηφήν από στρώμα, που εδώ είναι σε 100 πρωτεΐνη θετικό και σοξ 10 θετικό, και μέσα σε αυτό το σβάν στρώμα υπάρχουν διάσπαρτα, μεμονωμένα, οι αθροίσεις αυτών των γαγκλιακών κυττάρων που έχουν άφθονο λιωσινόφιλο κυταρόπλασμα, έχουν ένα πυρήνα με σαφές πυρήνιο και όταν το γαγκλιονεύρωμα περιλαμβάνει, οριμάζονται και όρημα γαγκλιακά κύτταρα, λέγεται οριμάζον, και όταν περιλαμβάνει μόνο όρημα γαγκλιακά κύτταρα, με δορυφόρο κύτταρα πέριξ αυτά, λέγεται όριμο ουσιαστικά γαγκλιονεύρωμα. Έτσι λοιπόν, μπορούμε κάλλιστα να προσδιορίσουμε τον τύπο του όγκου καθορίζοντας το σβάν στρώμα, όπως είπαμε, είναι πάνω από 50%, και να καθορίσουμε τον βαθμό διαφοροποίησης του νευροβλαστικού στοιχείου, όπως επίσης τον εντατικό καλλιεργητικό δείχτη, για να εντάξουμε όμως τον όγκο στην κατηγορία με ευνοϊκή ή μη ευνοϊκή ιστολογία, είναι απαραίτητο πάντοτε να ξέρουμε την ηλικία του παιδιού, διότι η ηλικία στη διάγνωση έχει σαφώς προγνωστική αξία. Αυτή την ταξινόμηση κατά IMPC μπορούμε κάλλιστα να την εφαρμόσουμε σε πρωτοπαθή και μεταστατικά νευροβλαστώματα πριν από τη χημειοθεραπεία. Θέλω να θυμόσαστε ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τον μεταδοτικό καλλιεργητικό δείχτη στη μεταστατική δίθυση μυελίου των οστών και δυστυχώς δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή της ταξινόμησης μετά από θεραπεία χημειοάκτινο. Μπορούμε δηλαδή μετά από τη χημειοθεραπεία να εντάξουμε τον όγκο στην ιστολογική κατηγορία, αλλά βέβαια η ένταξη αυτή δεν έχει προγνωστική αξία. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, θέλω να πάντοτε να θυμάσαι ότι το γάγκλιο νευροβλάστομα, το ανάμεικτο και το γάγκλιο νεύρωμα είναι όγκο με ευνοϊκή ιστολογία σε οποιαδήποτε ηλικία. Το νευροβλάστομα το αδιαφοροποίητο και το νευροβλάστομα οποιοδήποτε τύπο με υψηλό μυτωτικό καλλιεργητικό δείκτη είναι όγκο με μη ευνοϊκή ιστολογία σε οποιαδήποτε ηλικία. Στην ηλικιακή τώρα ομάδα μικρότερη των 18 μηνών, το νευροβλάστομα χαμηλή διαφοροποίηση, με χαμηλό ή διάβολο μυτωτικό καλλιεργητικό δείκτη, και το διαφοροποιούμενο νευροβλάστομα με τον ίδιο χαμηλό ή διάβολο μυτωτικό καλλιεργητικό δείκτη, είναι πάντοτε όγκοι με ευνοϊκή ιστολογία. Ενώ θα δούμε ότι στα μεγαλύτερα παιδιά, ηλικία 18-50 μηνών, ευνοϊκή ιστολογία έχει μόνο το νευροβλάστομα το διαφοροποιούμενο με χαμηλό μυτωτικό καλλιεργητικό δείκτη. Το δε νευροβλάστομα σε αυτή την ίδια ηλικιακή ομάδα των 18 με 50 μηνών, το νευροβλάστομα χαμηλής διαφοροποίησης και το νευροβλάστομα το διαφοροποιούμενο με το ενδιάμεσο μυτωτικό καλλιεργητικό δείκτη είναι όγκοι με μία ευνοϊκή ιστολογία. Και δυστυχώς σε μεγαλύτερα παιδιά άνω των 50 μηνών, νευροβλάστομα οποιοδήποτε τύπου είναι ένας όγκος με μία ευνοϊκή ιστολογία. Καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ πόσο πολύ μεγάλη σημασία έχει η ηλικία στη διάγνωση, ότι στα μικρά παιδιά που είναι κάτω των 18 μηνών, το νευροβλάστομα της χαμηλής διαφοροποίησης, όταν ο δείκτης ο μυτωτικός είναι χαμηλός ή ενδιάμεσος, είναι ένας όγκος με ευνοϊκή ιστολογία. Ενώ αντίθετα, όταν αυξάνουν οι μήνες, αυτό συμβαίνει μόνο όταν είναι διαφοροποιούμενο με χαμηλό μυτωτικό καλλιεργητικό δείκτη. Ο αντίστοιχος δηλαδή όγκος εδώ εντάσσεται στην κατηγορία με μη ευνοϊκή ιστολογία, διότι το παιδί είναι πάνω από τους 18 μήνες. Η αεροσωστοιχημία που εφαρμόζεται στην καθημερινή πράξη μας βοηθάει για να αναδείξουμε την ευρωβλαστική νευρολογική διαφοροποίηση του νευροβλαστώματος, χρησιμοποιώντας δείκτες όπως το CD56, που είναι ένα νευρογενές μόδιο προσχόληση, τη συνακτοφυσίλη και την PG95. Μπορούμε
μεγάλο να χρησιμοποιήσουμε δείκτες με προεδοχρονική διαφοροποίηση όπως είναι η φωνογραμμή Α και δείκτες που σχετίζονται με την αναπτυσσόμενη νευρική ακτινογραφία, διότι εκφράζονται κατά την ανάπτυξη της νευρικής ακτινογραφίας στον άνθρωπο. Και αυτό είναι ένας μεταγραφικός παράγοντας που λέγεται FOX2B και ο άλλος δείκτης είναι η τυροσύνη υδροξυλάση. Σε παραφήνη μπορούμε επίσης να προσδιορίζουμε και τα προεδρικά παράγοντα του ΕΜΗΚ και του ΣΕΜΗΚΟΜΟΔΙΟΥ, τα οποία σχετίζονται βέβαια στην εκπαιδευτική πρόγνωση, όπως επίσης να δούμε την έκφραση ενός μονιδίου που λέγεται ATRX, που έχει δράσει ελικά στις DNA. Χρησιμοποιούμε επίσης δείκτες για να αναδείξουμε τα σβάμια στοματικά κύτταρα, και αυτή είναι η S100 πρωτεΐνη, το SOX10 και το P75, Lead Growth Factor Receptor. Και εδώ έχουμε ένα μετροπλάστομα που έχει μια διάχυτη μετρανική έκφραση αυτού του μορίου, του μετροδινούς μορίου της κόλλησης, του CD56, με διάχυτη έκφραση της συνακροφυσίνης και τυροσύνης υδροξυλάσης. Χρησιμοποιώντας τώρα τους κατάλληλους δείκτες, μπορούμε κάλλιστα να διαφοροδιαγνώσουμε ένα νεφροβλάστομα το οποίο εκφράζει συνακροφυσίνη και FOX2B από ένα νεφροβλάστομα το οποίο επίσης μπορεί να εκφράζει CD56 στο νευρογνωστικό του στοιχείο. Για να διαγνώσουμε πάλι χρησιμοποιώντας αυτό το σύνολο των αστροφυλικών δεικτών, ένα νευροβλάστομα από ένα σάρκο μαγιούλ, το οποίο θα εκφράζει σαφώς CD99, θα εκφράζει FRY1 και ένα ειδικό δείκτη που λέγεται NKH2-2. Μπορούμε επίσης να διαγνώσουμε ένα νευροβλάστομα από ένα ράβδομο σάρκωμα, το οποίο επίσης μπορεί να εκφράζει CD56, αλλά θα έχει σαφή ειδική έκφραση δεσμήνης και θα εκφράζει και τα πρωτεϊνικά παράγωγα αυτών των δεικτών μυογέννησης, του MYOD1 και τη μυογεννήνη. Και εδώ ένα διαφοροποίητο νευροπλάστημα, το οποίο έχουμε μια διάχυτη κυταροπλασματική έκφραση συνακτοφυσίδης και μια διάχυτη έντονη πυρηνική έκφραση του FOX2B πάνω από 90% των πυρήνων των νευροπλασματικών κυτάρων και μια αυξημένη έκφραση του δείκτη κυταρικού πολλοπλασιασμού του PIX7 χρησιμοποιώντας το μονοκλωνικό αντίσωμα το MIB1. Τώρα, η υποδοχή στην ευρωτροφήνη, στο TRKA, B και C, είναι υποδοχή με δράση κοινά στη ρωσία και παίρνουν ένα σημαντικό ρόλο στην παθογένεια του νευροπλαστώματο. Το TRKA έχει σε συνδυατικό μόριο το Nerve Growth Factor και ανοιχνεύεται σε νευροπλαστώματα που δεν έχουν πάθος στο MIB, έχουν ευρωπαϊκή πρόγνωση και συνήθως σχετίζεται με υποστροφή του νευροπλαστώματο. Και το TRKC, το οποίο έχει συνδυτικό μόριο τον MTRK3, έχει πάντοτε μια έκφραση που σχετίζεται με την έκφραση TRKA. Αντίθετα όμως, ο υποδοχείας του TRKB, που έχει συνδυτικό μόριο τον Brain Derived Nerve Growth Factor, ανυπνεύεται σε νευροπλαστώματα που έχουν υπάρξει το MIB, υπάρχει μια ταυτόχρονη έκφραση υποδοχείας και συνδυτικού μόριου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια αποκρινής παρακρινής αγγείλη και να δείτε σε αυτά τα νευροπλασματικά κύτταρα ένα πλεονέκτημα επιβίωσης. Τώρα στην αστρομερική βιοψία είπαμε ότι εξετάζοντάς την συμβάλλουμε στη σταδιοποίηση του όγκου, διότι η μεταστατική διήθηση στο μυαλό των οπτών σημαίνει στάδιο 4. Και πρέπει βέβαια για να ελέγχουμε τη μεταστατική διήθηση από ένα νευροπλάστημα σε ένα παιδί, οι αστρομερικές βιοψίες προλαμβάνουν τα άγχο, γιατί και από τις δύο λίστες παραμένουν εξάκαντες και λέμε ότι έχουμε διήθηση όταν ουσιαστικά βλέπουμε αθροίσεις ή αναπνευματικά κύτταρα πάνω από 5% του συνόλου της οστομυελικής που διαχειριζόμαστε. Και πολλές φορές βλέπω αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε με την αιματοξυλλήνη οσύνη, που είναι μια μικρή μεταστατική διήθηση στο μυαλό των οστών από ένα νευροπλάστομα, αναδεικνύεται και με ανοστοθυμικούς δείκτες, με τη συναντοφυσίνη και το CD56-1. Συνήθως χρησιμοποιούμε τρεις τουλάχιστον ανοστοθυμικούς δείκτες, προτιμάμε τους πλέον ειδικούς εξ αυτών, δηλαδή τη συναπτοφυσίνη, τη τύρωση μυδροξυλάση και του FOX2B. Και αυτή βέβαια η μελέτη της οστομυλικής βιοψίας, για να δούμε αν έχει επιβιώσει η ήθηση μεταστατική από το νευροπλάστημα ή όχι, πρέπει να συνδυάζεται με τη μελέτη φυγοπηδημάτων του μυαλού, εκεί χρησιμοποιούμε ένα άλλο αντίζωμα, το anti-GD2, το οποίο βέβαια δεν χρησιμοποιείται σε τομείς παραφύλαξης. Με την RT-PCR μπορούμε κάλλιστα να αναδείξουμε ουσιαστικά την ύπαρξη ουσιαστικά της μεταστατικής διήθησης, προσδιορίζοντας τους δύο δείκτες που αναφέραμε, δηλαδή το FOX2B και την τυροσύνη του ψηλάς. Τώρα, όσον αφορά και τα γενετικά χαρακτηριστικά του νευροπλαστώματος, όλες οι μελέτες έχουν αποδείξει ότι το νευροπλάστημα είναι ένα γενετικά ετερογενές πρόβλημα. Σε ένα 40% των περιπτώσεων έχει μια πολύ ευνοϊκή πρόγνωση, ενώ σε 60% των περιπτώσεων
τα νευροπλαστώματα συμπεριφέρονται εξαιρετικά, έχουν μια εξαιρετική βιολογική συμπεριφορά. Τα νευροπλαστώματα με την ευνοϊκή πρόνοση είναι εκείνα τα οποία σχετίζονται με αυτόματη υποστροφή σε ένα 18% των περιπτώσεων ή μια αυτόματη ορίμαση σε ένα 22% των περιπτώσεων. Στα νευροπλαστώματα με επιθετική βιολογική συμπεριφορά έχουμε μια προαγωγή βέβαια της νόσου, συνήθως εκείνα τα οποία έχουν επάρξηση ενός πολύ σημαντικού γονιδίου, του γονιδίου ΕΜΗΚ. Και αυτό μπορεί σχετίζεται πολλές φορές με την υπνοειδία του νεοφράγματος. Άρα, η πονηγή είναι η υπνοειδία, είναι ένας προγνωστικός παράγοντας για τον νευροβλάστο. Η υπερτυπλοειδική όγκη, στους οποίους έχουμε προσθήκες ολοκλήρων σωμάτων, χωρίς ζωνικές αναμαλίες, έχουν καλή πρόγνωση. Οι διπλοειδικοί όγκοι έχουν κακή πρόγνωση. Τώρα, ένα άλλο σημαντικό γενετικό συμβάν είναι η ύπαρξη θρηματικών χρωμοσωμιακών αγωγιών ή προοστικών γενετικού υλικού, αυτό που λέμε segmental chromosomal aberration. Και αυτές, όταν χαρακτηρίζουν ένα νευροβλάστημα, σχετίζονται με αυξημένο ποσοστό υποτροπών. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνεται απώλεια γενετικού υλικού, με κύριο πρόσωπο απώλεια τελεσογωτία στο χρωμόσωμα το 1B, συνήθως το 1B36. Το οποίο παρατηρείται σε 25 με 35% των νευροπλαστωμάτων και σχετίζεται με επάρξη του ΕΜΗΚ. Μια δεύτερη γενετική αναμαλία σε αυτή την κατηγορία είναι απώλεια τελεσογωτίας στο χρωμόσωμα 11Q, μακρύ σκέλεση δηλαδή του χρωμόσωματος 11, που το βλέπουμε σε ένα 35 με 45% των νευροπλαστωμάτων σε μεγαλύτερα παιδιά και δεν έχει συσχέτιση με επάρξηση του ΕΜΗΚ. Και ένα τρίτο βέβαια το οποίο εντάσσεται, ένα τρίτο δηλαδή γενετική αναμαλία που ανήκει σε αυτό το σεγμέντα του χρωμοσώμα του είναι οι προσθήκε γενετικού υλικού στο χρωμόσωμα 17Q, που παρατηρείται σε ένα 60% των νευροπλαστωμάτων και συνήθω σχετίζεται με μία μη εξουσιοποιημένη μετάθεση μεταξύ των χρωμοσωμάτων 1 και 17. Το κύριο όμω που γενετικό συμβάν σε ένα νευροπλάστωμα είναι η υπάρξη του γονιδίου του ΕΜΗΚ, το οποίο εδράζεται στο χρωμόσωμα 2, στο βραχή σκέλος το πι, στον επίτοπο 24. Είναι ένα κύριο λοιπόν ογκογενετικό γονίδιο στο νευροβλάστομα και η πάρξη αυτού του γονιδίου παρατηρείται σε ένα 20-25% των νευροβλάστοματων και στο 50% των νευροβλάστοματων με μη εγνοϊκή ιστολογία. Και πώς μπορούμε να δούμε αυτή την επάρξη, την επέκταση ουσιαστικά του ΕΜΗ ή εξωχρωμοσωμιακά, υπό τη μορφή των Dark Minutes, είτε με ενσωμάτωση μέσα στο χρωμόσωμα, με αυτό που λέμε homogeneously staining crisis. Μπορούμε να προσδιορίσουμε την υπάρξηση του ΕΜΗΚ με τη μέθοδο του φλουορίζοντος ενζήμου του ρυθμού και λέμε ότι έχουμε υπάρξηση, ότι όταν παρατηρούμε 4 φορές περισσότερα σήματα σε σχέση με τα σήματα αναφοράς του χρωμόσωματος 2. Τώρα, τα νευροπλαστώματα εκείνα τα οποία έχουν υπάρξει του ΕΜΗΚ έχουν και συνήθως την πλειοψηφία τους και μια υπερέκφραση της πρωτεΐνης ΕΜΗΚ. Έχει λοιπόν καταρτήσει η IMPC μια ομάδα η οποία λέγονται νευροπλαστώματα επαγόμενα από την οικογένεια ΜΗΚ και καθορίζονται από την υπερέκφραση της ΜΗΚ πρωτεΐνης και η υπερέκφραση της ΕΜΗΚ πρωτεΐνης. Και αυτό παρατηρείται σε ένα 20% των νευροπλαστωμάτων με μη εγνοϊκή ιστολογία. Αυτά είναι ιδιαίτερα εξαιρετικά νευροπλαστώματα. Ισολογικά με αυτό το οποίο σας προανέφερα είναι τη μεγάλη πυρήνη. Θα χαρακτηρίσουμε εκ μέγεθος πυρήνη. Γιατί το πυρήνιο είναι η θέση παραγωγής και συγκέντρωσης των RNA του ΕΜΗΚ. Και σε αυτή την ομάδα επίσης εντάσσονται και τα μεγαλοκυταρικά νευροπλαστώματα. Ένα γονίδιο το οποίο παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην παθογένεια του νευροπλαστώματος είναι το γονίδιο ALK, δηλαδή το γονίδιο της κοινάσης του αναπλαστικού μεγαλοκυταρικού λεμφώματος, το οποίο εδράζεται που, όπως και το ΕΜΗΚ, στο χρωμόσωμο 2, στο βραχή σκέλος π, επίτοπο 23, πολύ κοντά με τον επίτοπο 24, στον οποίο εδράζεται το ΕΜΗΚ. Το ALK λοιπόν κανονικά γονίδιο εκφράζεται και το πρωτεϊκό του παράγοντα στην αναπτυσσόμενη συμπαθητική επινυκλειδιακή οδό της νευρικής ανθρωποφίας και μπορεί να υποστεί δύο ειδών γενετικής αναμαλίας, μεταλλάξεις και επαυξήσεις. Η μετάλλαξη τώρα της ALK είναι μια πολύ κύρια γενετική αναμαλία που την βλέπουμε στα πληρονομούμενα νευροπλαστώματα σε ένα 50% των περιπτώσεων αυτών. Μπορούμε να έχουμε τώρα βέβαια μεταλλάξεις σωματικές του γονιδίου αυτού του ALK σε ένα 6 με 10% των σποραδικών νευροπλαστωμάτων και στο 14% αυτών που είναι υψηλού κινδύνου. Μπορούμε σε σποραδικά λοιπόν τώρα νευροπλαστώματα
Ό,τι θέλω να έχουμε μεταλλάξει, θα μιλήσω ένα 3 με 4% να έχουμε επαυξήσεις του γονιδίου της ΑΡΚ. Και υπάρχει μια συσχέτιση της επαύξησης του γονιδίου της ΑΡΚ με την επαύξηση βέβαια του ΕΜΗ. Συνήθως θα πρέπει να πούμε ότι μεταλλάξεις της ΑΡΚ, του γονιδίου δηλαδή της ΑΡΚ, παρατηρούνται σε υποτροπές νευροπλαστομάτων. Και υπάρχουν αντιδρουόμενες απόψεις όσον αφορά την προγνωστική αξία τόσο των μεταλλάξεων, όσο βέβαια και την υπερέκφραση της ΑΡΚ, γι' αυτό γενικώς δεν υπάρχουν οδηγίες να προσδιορίσουμε αμοσοστοιχημικά την έκφραση της ΑΡΚ πρωτεΐνης στα νευροβλαστώματα. Ένα άλλο γονίδιο το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην παθογένεια του νευροβλαστώματος είναι το γονίδιο ITRX, το οποίο ουσιαστικά αντιστοιχεί τα αρχικά του στα αρχικά αλφα θαλασσίμια ventral retardation syndrome X-linked. Αυτό λοιπόν το γονίδιο έχει δράσει ειδικά στι DNA και σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ελέγχει τις μεταβολές του χρωματίδιου του κυτάρου. Μεταλλάξεις του ATRX μπορούμε κάλλιστα να έχουμε σε ένα 17% των νευροβλαστωμάτων παιδιών ηλικίας από 18 μηνών έως 12 χρονών, αλλά στο 44% των νευροβλαστωμάτων παιδιών πάνω των 12 χρόνων. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση των μεταλλάξεων του ATRX με την επάρξη του ΕΜΗΤ. Ίσα-ίσα δεν πρέπει να μεταλλάξει η ATRX σε νευροβλαστώματα που έχουν επάρξη του ΕΜΗΤ. Η μετάλλαξη τώρα του γονιδίου αυτού του ATRX σχετίζεται με αυτόν τον μηχανισμό που λέγεται εναλλακτική επιμήκυνση των τελομερών. Διότι όπως ξέρετε υπάρχει ο κλασικός μηχανισμός επιμήκυνσης των τελομερών που είναι μέσω της τελομεράσης και βέβαια η επιμήκυνση των τελομερών είναι εκείνη η οποία καθιστά ένα χρωμόσωμα να μην υφίσταται γύρανση. Συγκεκριμένα λοιπόν, οι μεταλλάξεις αυτής της ATRX δεν σχετίζονται με τη δραστηριότητα της τελομεράσης και εμείς ανοσοποιητικά με το κατάλληλο αντίσωμα μπορούμε να αναδείξουμε την απώλεια της ATRX πρωτεΐνης επί μεταλλάξεων. Υπάρχει τώρα κληρονομημένο νευροβλάστομα, υπάρχει. Σε ένα 1-2% των ασθενών, το νευροβλάστομα είναι κληρονομημένο και κληρονομείται με τον αυτοσωματικό του κρατήρι χαρακτήρα, με την κύλιο ταρακότητα και θα πρέπει να το υποπτευθούμε όταν βλέπουμε νευροβλαστώματα σε μικρά παιδιά κάτω των 9 μηνών που έχουν αυτοτερόπλευρο νευροβλάστομα επιδευθυνδύο. Δύο γενικώς γονίδια μπορούν να υποστούν μεταλλάξεις, δηλαδή γενετικές αναμαλίες, στο κληρονομούμενο νευροβλάστομα. Το ένα είναι το γονίδιο της ALK, το οποίο προαναφέραμε, και το άλλο είναι το FOX2B. Εκείνο το οποίο θέλω να δείτε είναι ότι τόσο το γονίδιο της ALK όσο και το γονίδιο του FOX2B εδράζεται και τα δύο στο χρωμόσωμα 2, που εδράζεται το ΕΜΗΚ, φωτογραφής και LSP, το ένα στον επίτοπο 23 και το άλλο στον επίτοπο 12. Και να πρέπει να τονίσουμε ότι μεταλλάξει το γονίδιο της ALK, όπως είπαμε, παρατηρείται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων κληρονομούμενων νευροβλαστώματος, σχεδόν στο 50%, σε μικρότερο κατά ποσοστό έχουν μεταλλάξει του γονιδίου του FOX2B. Το FOX2B είναι ένας μεταγραφικός παράγοντας, ο οποίος επάγει την νευρονική διαφοροποίηση στην νευρονική ακρολοθία. Τι άλλο κοινό έχουν τα γονίδια της ALK και το FOX2B? Έχουν κοινή έκφραση στην αναπτυσσόμενη νευρική ακρολοθία. Και έχει βρεθεί ότι μεταλλάξεις FOX2B, εκτός ότι σχετίζονται ισοδυτικά με το διάστημα, σχετίζονται με σύνδρομο αυτισμού, δηλαδή αυτοκινητικό μετάκλημα, και με ένα άλλο σύνδρομο που λέγεται συγγενέ σύνδρομο κεντρικού υπερισμού. Το τελευταίο πράγμα είναι μια πρόσφατη δουλειά από τον Σιμάντα και τον Λιντεκάκη, το 2019, προσπαθήσαν να δημιουργήσουν ομάδε μη ευνοϊκών νευροβλαστομάτων, βασιζόμενοι ουσιαστικά στην έκφραση, την αμυστοριθμική έκφραση διαφόρων δεικτών. Και διακρίνανε τις εξής ομάδες ουσιαστικά νευροβλαστομάτων, εκείνα τα οποία επάγονται από την οικογένεια MIC και έχουν υπερέκφραση σε MIC ή και MIC και είναι μεγαλοκυταρικά με έντονο πυρήνιο, και εκείνα τα οποία δεν επάγονται από την οικογένεια MIC και διακρίνονται στο ένα της ομάδας TERT, δηλαδή εκείνα τα οποία έχουν ουσιαστικά υπερέκφραση της καταλυτικής υποομάδας της τελομεράσης και είναι κλασικά νευροβλαστώματα, και εκείνα στα οποία έχουμε τον μηχανισμό της εναλλακτικής επιμήκυνσης των τελομερών και στην πραγματικότητα έχουν απώλεια της πυρηνικής έκφρασης της ATRX πρωτεΐνης. Αυτές λοιπόν οι ομάδες, τις οποίες κατάρτισαν σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, θα λέτε ότι δεν έχουν θεραπευτική ανταπόκριση, αλλά βέβαια σήμερα αμφισβητείται από άλλους ερευνητές αν μπορούμε μόνο στην αναστοιχημία να βασιστούμε στην διάκριση βασικά νευροβλαστομάτων
τα οποία σχετίζονται με μη ευρωπαϊκή συμπεριφορά και μη θεραπευτική ανταπόκριση. Συγκεντρωτικά λοιπόν, θα πρέπει να πούμε ότι οι προγνωστικοί και προληπτικοί παράγοντες των νευροβλάστων είναι καταρχάς το κλινικό στάδιο. Έτσι λοιπόν, πάνω από 90% των νευροβλαστωμάτων είναι μεταστατικά και μόνο το 1-15% έχει περιοδική εντόπιση. Η ηλικία είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός προγνωστικός παράγοντας. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 1 έτος και καλύτερα το 1,5 έτος είναι το όριο το οποίο σχετίζεται με την καλύτερη πρόγνωση. Τα μικρά παιδιά με νευροβλάστωμα έχουν και καλύτερη πρόγνωση. Όπως επίσης, προγνωστική αξία έχει η ένταξη του όπου στην κατηγορία της ευνοϊκής ή μη ευνοϊκής ιστολογίας. Θέλω επίσης να θυμόσαστε ότι τα υπερδιπλοειδικά νευροβλαστώματα έχουν πολύ καλή πρόγνωση, ενώ αντίθετα η ΕΠΑΚ στη γονιδιομή σχετίζεται με επιθετικό νευροβλάστωμα και με προχωρημένο στάδιο. Τα νευροβλαστώματα τα οποία επάγονται από την οικογένεια ΜΙΚ, δηλαδή έχουν παρέκβαση ΜΙΚ ή και ΜΙΚ πρωτεΐνης, επίσης είναι επιθετικά. Επίσης, η προσθήκη ή απώλεια χρωμοσωμιακού υλικού, κυρίως συχνότερα απώλεια γενετικού υλικού στο 11Q ή και προσθήκες στο 17Q σε ένα νευροβλάστημα χωρίς επάγωση του ΜΙΚ σχετίζεται με την πρόγνωση. Γενικά, αυτό που λέμε segmental chromosomal aberrations, δηλαδή τμηματικό γενετικό προφίλ, είναι μια γενετική αναμολία που σχετίζεται με κακή πρόγνωση του νευροβλαστώματος. Και συγκεντρώνοντας όλα αυτά, τα ιστορικά χαρακτηριστικά, τα στοιχεία όσον αφορά το στάδιο, την ηλικία, όπως επίσης και τα γενετικά ευρήματα, δημιουργήθηκαν αυτές οι ομάδες κινδύνου κατά INRG, προθεραπείας βέβαια πάντοτε, και βλέπουμε ότι διαχωρίζει βασικά τα νευροβλαστώματα στα πολύ χαμηλού κινδύνου, στα χαμηλού κινδύνου, στα ενδιαμέσου κινδύνου και στα υψηλού κινδύνου. Το διάστημα του ελεύθερου νόσου στα πολύ χαμηλού κινδύνου είναι πάνω από 85%, ενώ αντίθετα στα υψηλού κινδύνου δυστυχώς είναι μικρότερο από 50%. Και θα ήθελα να σας παρουσιάσω ορισμένες περιπτώσεις, όπως έρχονται στην καθημερινή πράξη. Η πρώτη φορά είναι ένα κορίτσι 2,5 χρονών, το οποίο προσήλθε με εξώφρενο και εκχυμώσεις. Ο αποκλειστικός έλεγχος είναι εκείνος ο οποίος επεκάλυψε πολλαπλές οστικές μεταστάσεις, έγινε διελεύνηση του παιδιού και όταν βέβαια ουσιαστικά εμείς λαμβάναμε τη βιοψία από το κρανιακό οστό, στο οποίο υπήρχε αποκλειστικά μετάσταση, εκκρεμούσαμε όσον αφορά ο προσδιορισμός του DNA και του HMA στον οστό. Εμείς λοιπόν, κατά την ιστορική εξέταση αυτής της βιοψίας του κρανιακού οστού, βλέπουμε ότι έχουμε ένα καρπόζο στο βιοκριτικό βασίλειο όπλασμα, το οποίο διηθούσε πλήρως τους μελοχώρους του οστού, εδώ είναι οι υπολοιπόμενες οστεοδοκίδες, έφτανε μέχρι τις οστεοδοκίδες, ήταν ιδιαίτερα επιταλλοκριθές. Τα νεοπλασματικά κύτταρα ήταν επιστρόπυλα, μικρού μεγέθου και μεσαίου, με λίγο βιοζινόφιλο κυταρόπλασμα και με έναν πυρήνα ολοκληρωματικό, ο οποίος είχε πυρήνα. Βέβαια, σε αυτή τη διαφορετική διάγνωση τίθενται όλα τα στρογγυλοκυταρικά, βασίλια, κακοήθυνα πλάσματα, τα οποία μπορούν να δώσουν οστικές μεταστάσεις σε ένα παιδί, συνεκτιμώντας και την ηλικία του παιδιού. Πρώτο βέβαια στη διαφορετική διάγνωση ήταν ένα νευροβλάστομα και αυτό βέβαια επιβεβαιώθηκε με την ανοστοχημική έκφραση της συναπτοφυσίνης και την διάχυτη έντονη πυρηνική έκφραση του FOX2B, με το γονίδιο το οποίο προαναφέρουμε. Το νεόπλασμα είχε ένα υψηλό δίχτυ κυταρικού πολλαπλασιασμού, είχε πολλές μητώσεις από πτωτικά σωμάτια. Ήταν λοιπόν ένα νευροβλάστομα διαφοροποίηση του τύπου χαμηλής διαφοροποίησης, δυτικά που αναδείχθηκε και άνυφο νευροδιαγωγικό, με ένα μητωτικό περιοριστικό δίχτυ, δηλαδή μητώσεις καλλιοληψίες πολλές, πάνω από 4% υψηλό, το οποίο δυστυχώς ήταν πάνω από 18 μηνών, άρα εντασσόταν στην κατηγορία με μη ευνοϊκή ιστολογία κατά INPC. Επιπλέον, ο γενετικός έλεγχος αποκάλυψε ότι είχε και με επάρξη του γονιδίου του ΕΜΙΚ, το οποίο βέβαια του προσέδιδε ακόμη θετικότερη βιολογική σπιτιά. Η δεύτερη περίπτωση αφορά ένα αγόρι ενός μηνός, το οποίο βέβαια είχε εμπείρετο και στο τυχαίο περιφορολογικό έλεγχο της κυριακής χώρας για πιθανή υρολίμωση αποκαλύφθηκε ένας όγκος δεξιού επινεφρίδιο με μέγιστη διάμετρο 4 εκατοστά. Το επινεφρίδιο εξαιρέθηκε και η μυρική λύρα του καταλαμβανόταν από αυτό πάλι το καπόθεση, στο βιοκριτικό βασίφυλλο νεόπλασμα, εδώ είναι ο φιλός στο υπόλοιπο του φιλίου του πληθυντήρου, το οποίο είχε μοραγία και το οποίο αποτελεί το από αυτές τις άμυχες περιοχές του νευρομυδιακού υλικού και από αθρήσινο πλασματικό κοιτάζον μικρών, στρογγυλών, βασιφύλων, διότι ο πυρήνας προεξάρχει ασφαλώς του κυταροπλάσματος,
με ποικίλες μετώσεις και αγροτοτικά σωμάτια. Και βέβαια εξέφρασε πυρηνικά την όπλασμα σε όλα τα κύτταρα, αυτόν εδώ το δίχτυ, τον Fox του B, έκφρασε πάνω από 90%, σχεδόν 100% των κυτάρων, είχε ένα μετεροδιενή δίχτυ πυταρικού πολλαπλασιασμού, πια 67, αλλούς ήταν υψηλός, όπως εδώ, αλλού ήταν ενδιάμεσος και ο γενετικός έλεγχος έδειξε ότι δεν χαρακτηριζόταν από επαύξηση του ενίου. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα μικροπλάσμα το οποίο είναι χαμηλής διαφοροποίησης, γιατί έχει νευροελληνιακό υλικό, έχει ένα μητωτικό καλλιεργητικό δίκτυο ετερογενή, αλλά συνολικά ενδιάμεσο, 2-4%, δεν έχει επάφηση του μικ, το παιδί ευτυχώς είναι μικρό, κάτω των 18 μηνών, αλλά είναι ένα όρος με ευνοϊκή ιστολογία, συνδυαζόμενο βέβαια πάντα την ηλικία, κατά IMPC. Και η τελευταία περίπτωση αφορά ένα αγόρι 7 χρονών, το οποίο προσήλθε στα εξωτερικά ιατρία για έντονο κοιλιακό άλμος και ο περιγραφικός έλεγχος αποκάλυψε ένα παρασποδιλικό ξεπερικανακό όγκο σχετικά μεγάλο, με μια μέγιστη διάμετρο 7 εκατοστά. Ο όγκος εξαιρέθηκε και βλέπουμε λοιπόν εδώ το ότι έχουμε ένα όγκο περιφερικό νευροπλαστικό, ο οποίος αποτελείται από αυτές τις δεσμίδες των ατρακτρομόρφων στρωματικών σβάν κυκάρων, τις οποίες διακρίνονται σαφώς τα όρημα αυτά βαγγλιακά κύτταρα, με το ιωσινόφιλο κυταρόπλασμα, με τον πυρήνα που έχει ένα έντονο πυρήνιο, αλλά καταθέσεις είχε αυτές τις νησίδες του άμυφου νευροκυδιακού υλικού, μέσα στον οποίο υπήρχαν νευροπλάστες ποικίλης διαφοροποίησης, κυρίως ενδιάμεσης, διαφοροποιούμενες βασικά νευροπλάστες, δηλαδή ενδιάμεσης νευρολογικής διαφοροποίησης. Και βέβαια η αποσυστοχημία απέμπιθετική για την έκφραση της 100 πρωτεΐνης και SOX 10 πυρηνικά στο σβάν αυτό στοματικό στοιχείο και το FOX του B αποκάλυψε αυτό το ποσοστό βασικά των νευροπλαστών ενδιάμεσης όπως είπαμε κυρίως νευρονική διαφοροποίηση μέσα σε αυτές τις νησίδες του ανήφου νευρονιδιακού υλικού οι οποίες μετέπληκταν προς το σβάν στρώμα. Άρα λοιπόν εδώ